Και για όλα αυτά τα ζητήματα είναι μαζί μας ο Γιώργος Γεωργίου, ειδικός επί αυτών των ζητημάτων, δημοσιογράφος της Ναυτεμπορικής βεβαίως. Γιώργο, καλημέρα. Καλημέρα Παύλο, καλημέρα σε όσους μας παρακολουθούν. Να ξεκινήσουμε να χαρτογραφούμε λίγο αυτά τα κύματα των αυξήσεων που προκαλούνται από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ναι, πράγματι, ιδιαίτερα η ενεργειακή κλάδη της ναυτιλίας, δηλαδή τα πλοία που μεταφέρουν αργό πετρέλαιο, τα πλοία που μεταφέρουν υπροποιημένο φυσικά αέριο LNG, αλλά και LPG βρίσκονται σε επιφυλακή μετά την επίθεση στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας από το Ισραήλ σε στρατιωτική βάση του Ιράν και παρότι αυτό το πλήγμα χαρακτηρίστηκε συγκρατημένη έκταση. Βλέπουμε έναν πρώτο αντίκτυπο, ναυτιλιαγέννητες βλέπουν ένα πρώτο αντίκτυπο σε ναύλα και ασφάλιστρα, ξεκινώντας από τα δεξαμενόπλια, που είναι και η μεγαλύτερη αγορά στην παγκόσμια εμπορική ναυτιλία. Και αυτή τη στιγμή η κρίση έχει το μεγαλύτερο αντίκτυπο, βλέπουμε στα τάνκερς. Τις επόμενες μέρες, οι αναλυτές πιστεύουν ότι είναι πιθανό να δούμε μια αύξηση όχι μόνο στα ναύλα, αλλά και στα ασφάλιστρα λόγω του αισθήματος του φόβου και των war premium, των ασφαλιστών, δηλαδή κάλυψη πολέμου κινδύνου, που των αυξημένων ασφαλίστων πιθανόν να κληθούν να καταβάλουν όσοι διέρχονται της επίμαχης περιοχής. Μιλάμε για τα στενά του Ορμούζ, από τα οποία διέρχεται περίπου το 20-30% των ροών του αργού πετρελαίου και το άλλο 20% των ροών του υγροποιημένου φυσικού αερίου, του LNG, σε παγκόσμια βάση. Και βλέπουμε, από την άλλη, μπορεί να μην έχουμε δει μια ιδιαίτερα αυξητική τάση στις τιμές του πετρελαίου. Είδαμε την Παρασκευή τον Brent να κινείται ελαφρά ανωδικά προς τα $87 το βαρέλι και αργότερα να διορθώνει στα $86. Αλλά είναι η αγορά σε επιφυλακή, περιμένοντας τις εξελίξεις στην περιοχή. Τώρα στο LNG και εκεί βλέπουμε ένα άλμα περίπου 10% στη spot τιμή γκάς στην Ευρώπη συγκριτικά με την τελευταία εβδομάδα. Και οι spot τιμές αερίου ενισχύονται με παρόμοια ένταση και στην Ασία. Όπως μας είπαν αναλυτές, πολλά μακροχρόνια εισαγωγικά συμβόλαια LNG εξακολουθούν να τιμολογούνται με βάση το πετρέλαιο, ειδικά στην Ασία, οπότε όταν υπάρχουν συγκρούσεις που επηρεάζουν τις αγορές του πετρελαίου, μπορούν να επηρεαστούν και οι τιμές του αερίου. Και φυσικά το κλίμα είναι στραμμένο στα στενά του Ορμούς. Υπενθυμίζουμε ότι το Κατάρ είναι ένας από τους τρεις μεγαλύτερους παραγωγούς LNG σε όλο τον κόσμο. Επομένως, καταλαβαίνουμε ότι αν διαταραχθόταν η κυκλοφορία στα στενά, ο αντίκτυπος στα LNG carriers αλλά και στα τάνκερς που αναφέραμε προηγουμένως θα ήταν μεγάλο. Τώρα, γυρνώντας λίγο στο πετρέλαιο, την τελευταία φορά που είχαμε σύνδεση μαζί σου στο Ναυτεμπορική TV, μας είχες πει για την εκτίμηση του ναυλομεσητικού οίκου Clarksons που έδινε τις τιμές του πετρελαίου σε ενδεχόμενη ακραία κλιμάκωση της σύγκρουσης μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, με την τιμή του να φτάνει μέχρι τα $250 το βαρέλι. Αυτές οι φωνές τρομερής ανησυχίας έχουν κατασυγάσει στους ναυλομεσητικούς οίκους? Πράγματι, ήταν αυτό το ακραίο σενάριο, το σενάριο στο οποίο θα έκλειναν τα στενά του Ορμούς. Βέβαια, μπορεί να το χαρακτηρίζουμε ακραίο, αλλά με τις εξελίξεις που βλέπουμε πλέον, κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τη ροή των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Βλέπουμε ότι οι τιμές δεν ακολουθούν προς ώρα σε αυτές τις εκτιμήσεις, δηλαδή δεν έχουν ακολουθήσει μια σημαντική άνοδο παρά την ανησυχία. Παρ' όλα αυτά, και επειδή μέχρι τώρα το μέγεθος της έντασης παραμένει αδιευκρίνιστο, υπάρχει μια ανασφάλεια στην αγορά. Καθώς με βάση την έκταση των εξελίξεων και των συνθήκων εκεί, είναι πιθανή μια διαταραχή στην προμήθεια του πετρελαίου σε συγκεκριμένη περιοχή, κάτι που θα έχει βραχυπρόθεσμα, θα ωφελήσει τα ναύλα λόγω του πανικού, θα υπάρξει σημαντική αύξηση της ζήτησης. Αλλά μακροπρόθεσμα θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στο εμπόριο, διότι δεν θα υπάρχουν αυτές οι πολλές ροές που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Πάμε, Γιώργο, και στο ρεπορτάζ μιας επιμέρους ναυτιλιακής είδησης να δούμε τι απαντάει το Ιράν για την κατάληψη του MSC Aris, που αν δεν κάνω λάθος τη συνδέει και με την ασφάλεια των στενών του Ορμούζ. Ναι, έχει ενδιαφέρον, γιατί ουσιαστικά ήταν η αρχή της, θα λέγαμε, της ανάφλεξης που είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα, το προηγούμενο δεκαήμερο στην κρίση στη Μέση Ανατολή. Υπενθυμίζουμε ότι οι δυνάμεις, οι φρούροι της Επανάστασης του Ιράν κατέλαβαν το πόρτε είναι σε MSC Aries, το οποίο ανήκει σε εταιρεία Ισραηλινών συμφερόντων και βρισκόταν και ήταν αυλωμένο στην Mediterranean Shipping Company, τη μεγαλύτερη εταιρεία μετάφραση των ποτήρων διεθνώς. Τώρα
Αυτή την εβδομάδα έχουμε συνεδριάσει η νομική επιτροπή του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, του μεγαλύτερου ρυθμιστικού φορέα της ναυτιλίας, και ο εκπρόσωπος του ΡΑΝ κλήθη να απαντήσει στις επικρίσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρώπη και άλλες συμμαχικές χώρες και στην καταδίκη για την κατάληψη του πλοίου, το οποίο επενδυμίζουμε διέσχισε τα στενά του Ορμούζ, εξού και οι ανησυχίες άλλωστε για το κλείσιμο των στενών από το Ιράν. Απαντώντας, ο εκπρόσωπος του Ιράν δήλωσε ότι καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για τη διατήρηση της ασφάλειας και ότι η χώρα δεσμεύεται από το διεθνές δίκαιο, τις αρχές του καταστατικού χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, τονίζοντας μάλιστα ότι το πλήρωμα δεν τελεί υποκράτηση και θα επαναπατριστεί στις χώρες καταγωγής του με βάση τα ελάχιστα πρότυπα ασφαλούς επάνδρους του πλήρωματος. Να πούμε βέβαια ότι το Ιράν έχει προσώρα στο πλοίο στην κατοχή του μαζί με άλλα τρία πλοία τα οποία έχουν καταληφθεί τους τελευταίους 14 μήνες σε αντίδραση, κινήσεις που εκλαμβάνονται από τη διεθνή κοινότητα ως αντιδράσεις στις κυρώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και της Δύσης στις εισαγωγές και τις εξαγωγές της ασιατικής χώρας, συμπεριλαμβάνουν φυσικά και του πολέμου με το Ισραήλ στη Γάζα. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να έχεις μια καλημέρα. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.